Η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Καβάλια είναι σε καλό επίπεδο, αν και υπάρχουν μεγάλε ελλείψει ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που οδηγεί και σε θέματα δυσλειτουργιών, ανέφερε ο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Δημόσια Υγεία Χρήστο Γάκη μετά την επίσκεψή του στο Ίδρυμα. Εκεί συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσοκομείου Αναστάσιο Καρασαβόγλου και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ξενοφόντα Κροκίδη για να ενημερωθεί για τα προβλήματα λειτουργία του νοσοκομείου. Πρόσθεσε δε πω γίνονται προσπάθειε από το νοσοκομείο για να βρεθούν πόροι και να εξασφαλιστεί προσωπικό και εξοπλισμό και γίνονται προτάσει προκειμένου να έρθει νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Θα συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία και θα δούμε τι μπορούμε από την πλευρά μα να παρέχουμε και να εξυπηρετούν τα ανάγκε του νοσοκομείου, ανέφερε ο κ. Γάκης. Τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία του Βόρειου Εύρου η ένταξη της περιοχής από τα σπήλα του Δημοτήχου μέχρι το κουφόβουνο στο Natura 2000 επισημαίνει σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος «ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης». Ο βουλευτή τονίζει ότι η συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τη κοινωνία του Δημοτήχου, ενώ υπογραμμίζει ότι η μελέτη στην οποία βασίζεται η πρόταση να φέρει την ύπαρξη ειδών νυχθιοπανίδα ποταμού και απειλουμένων ειδών νυχτερίδα, η παρουσία των οποίων όμω στην περιοχή τεκμηριώνεται μόνο με βιβλιογραφία και όχι με δειγματοληψίες έργο υποπτία. Ο κ. Δημοσχάκη σημειώνει ότι εφόσον προχωρήσει η ένταξη τη περιοχή στο Νατούρα, αναμένεται να παρουσιαστούν εμπόδια τόσο για τα μελλοντικά όσο και για τα υφιστάμενα έργα που εκτελούνται. Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρεται η λατομία του Κουφοβούνου, που είναι καθοριστική σημασία για την οικονομία του Βόρειου Εύρου, καθώ και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε υφιστάμενε ή μελλοντικέ βιομηχανικέ μονάδε, αλλά στην γεωργική και εκτινοτροφική δραστηριότητα. Καταλήγοντας, ερωτά τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τους πιθανούς περιορισμούς που θα συναντήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και αν έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαβούλευση για το χαρακτηρισμό της. Πονοκέφαλο για τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος προκαλούν καταγγελίες τόσο από τον ΕΣΥΦ όσο και από ιδιότητες γεωπόνου για διακίνηση μη εγκεκριμένων παράνομων και κατάλληλων φυτοφαρμάκων από ξένες χώρες όπως Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία. Οι πύλε εισόδου των παράνομων φυτοφαρμάκων για τη Βόρεια Ελλάδα είναι από τον Εύρο, από την Κομοτινή, την Εξοχή Δράμας και τον Προμαχώνα. Συνέπεια τη χρήση των μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να είναι η ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών, η μείωση τη οδειά ή ακόμη και η καταστροφή τη συγκομιδή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Το τμήμα ποιοτικού και φυτοϊγειονομικού ελέγχου υπενθυμίζει ότι τόσο η εισαγωγή όσο και η εμπορία, η κατοχή και η χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έω 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και αυστηρέ ποινικέ και διοικητικέ κυρώσει. Συνελήφθη το πρωί τη Δευτέρα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευση Κήπων Εύρω από αστυνομικού του Αστυνομικού Τμήματο Κήπων τη Διεύθυνση Αστυνομία Αλεξανδρούπολη, 25χρονο αλλοδαπό υπήκο Γαλλία, ο οποίο διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη από τι αρχέ τη Γαλλία για απόπειρα ανθρωποκτονία ω μέλο συμμορία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατοχή και μεταφορά όπλων πυρομαχικών, ιδιοποίηση προϊόντων εγκλήματος, χρήση πλαστής, πινακίδες κυκλοφορίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένο, ο 25χρονο μετέβει στο Συνοριακό Σημείο Διαλεύση Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα μα, όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρο του έχει εκδοθεί το παραπάνω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη.